Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κομωτινή με θέματα διασωστικά εργαλεία για την αντιμετώπιση τροχαίων ατυχημάτων. Ο διασώστης και εκπαιδευτής των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Τζαν Μεμέτα Λί, μίλησε για αυτό το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε σε πραγματικά αυτοκίνητα όπου εκπαιδεύτηκαν οι διασώστες. Όπου ήταν κάθετα, στην αντίσταση θα αρχίσει να διπλώνει. Αυτό είναι το που κάνουμε τους κόφτες, είναι πάντα χρησιμοποιούμε μια αρχή τοποθέτηση και εμείς τη λέμε 12 και 10. Δηλαδή, ξεκινάμε τον κόφτη, όχι στην κάθε θέση των ταμιρών, αλλά σε μια θέση ελαφρά προς τα δεξιά. 12 και 10. Καλό πολύ. Έτσι ώστε λοιπόν με την κίνηση που θα κάνει, έρχεται ακριβώς εκεί που πρέπει να έρθει. Αυτό λοιπόν σαν αρχή το δοκιμάζουμε. Το είδατε πώς το κάνουμε. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν ξανά δείξουμε. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να εκπαιδευτούμε στα ειδικά τελευταίες τεχνολογίες διασωστικά εργαλεία με απότερο σκοπό να απεγκλωβίσουμε τα θύματα σε τροχαία ατυχήματα μεγάλης έκτασης και εκπαιδευόμαστε στο ειδικό πρωτόκολλο Saver ώστε να ξέρουμε τι θα κάνουμε όποτε χρειαστεί. Πόσα άτομα εκπαιδεύονται και είναι αυτοί που έχουν πάρει κάποια πιστοποίηση? Πολύ σωστά, μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα παραλάβουν όλοι το πιστοποιητικό εκπαίδευσης ότι είναι ειδικά εκπαιδευμένα άτομα που μπορούν να χειριστούν τα συγκεκριμένα μηχανήματα, δεν μπορούν να το χειριστούν όλοι ή οποιοδήποτε. Άρα περνάμε τη συγκεκριμένη εκπαίδευση, ξεκινήσαμε σήμερα το πρωί, θα τελειώσει κατά το απόγευμα και σίγουρα θα έχει και συνέχεια. Πώς εθελοντές είναι και κατά πόσο υπήρξε ενδιαφέρον στην έκκληση που έκανε ο Ερυθρός Σταυρός για τους νέους εθελοντές? Εδώ τώρα εκπαιδεύεται η πρώτη μονάδα έρευνας και διάσωσης ή διαφορετικά η πρώτη ΜΕΔ. Τα άτομα που έχουμε πίσω μας είναι περίπου στα 20. Έχουμε και επιχειρησιακούς και επιτελικούς, οπότε θα εκπαιδευτούν πάρα πολλά άτομα και αυτός ο κύκλος ή η ομάδα των ατόμων συνέχεια ανανεώνεται. Μάλιστα, τι εκπαιδεύονται, να πούμε λίγο? Εδώ η εκπαίδευση είναι καθαρά στον απεγκλωβισμό του θύματος μέσα από το αυτοκίνητο. Αφαιρούμε το όχημα από το θύμα και όχι το θύμα από το αυτοκίνητο. Η ορθόδοξη διάσωση αυτό μας λέει. Δεν επιχειρούμε τον άμεσο απεγκλωβισμό του θύματος. Οπότε αφαιρούμε λοιπόν το αυτοκίνητο από το θύμα και ύστερα οι πρωτοβοηθείς της, οι παραϊατρικοί μας, θα βγάλουν ή απεγκλωβίσουν το θύμα με ορθό τρόπο, με σκληρή σανίδα, γυλαίκο απεγκλωβισμού, αυγενικής μοίρας και σπονδυλικής στήλης. Πολλές φορές όταν κάνουμε μια δουλειά πρέπει να σκύψουμε στο ύψος και το κοιτάμε από πάνω. Σκύβουμε για να δούμε πού είναι η κλειδαριά, ρε παιδί μου. Α, εδώ είναι, να. Εντάξει, και το ξανατοποθετούμε εκεί ακριβώς που βλέπουμε την κλειδαριά. Πάμε, πάμε. Πολύ ωραία. Σε κουράσεις. Σημαντικό, σε κάθε περίπτωση αυτό παίζει ρόλο εδώ είναι η γωνία που θα δουλέψω. Αν εγώ βάλω τον διαστημικό κάθετα και κάνω αυτό, τι κάνω στην πράξη? Οπότε μου επιφάνεια αριστερά δεξιά. Δεν κάνω κάτι. Τι θέλω να κάνω? Θέλω να σπρώξω την πόρτα προς τα έξω. Άρα λοιπόν λαμβάνετε πως πολύ καλά είστε σε αυτή τη θέση, αυτή τη θέση για να μπορέσετε να κάνετε αυτή την κίνηση. Πάμε λοιπόν, σιγά σιγά. Βλέπετε ότι σας γυρνάει. Γυρνάει λοιπόν σε κάθε θέση. Σημαντικό, είναι λαμαρίνες. Όταν διαπιστώνουμε ότι με τις διάρκειες που κάνουμε ξυλώνω τη λαμαρίνα, σταματάω το μηχάνημα, το κλείνω και πάω πιο μέσα. Εντάξει. Συνεχίστε ξανά την κίνηση. Α, μπράβο. Ωραία. Το σημείο. Όλοι. Εντάξει. Α, εντάξει. Συγγνώμη. Μπορεί να κάνεις τρία διαφορετικά ανοίγματα. Μπορείς να πιέσεις διαγώνια, να χαμογελάσεις και να μπεις από εκεί. Για να μπεις από εδώ, μπορείς να έρθεις να πιέσεις.